Σελήνη. Σελένα. Σελένα. Σελένα, το κορίτσι του Μάη. Πώ είσαι? Είμαι καλά. Καλώ ήρθε. Καλά, σα βρήκα. <laughs> λοιπόν, εσένα νομίζω είχαμε βρεθεί πριν πόσο, κάνα μήνα. Είχε έρθει εδώ πέρα κατά λάθο. Νομίζω. Θύμα. Σε αυτό το χώρο, έτσι. Ήταν ο Μάριο δίπλα και σου λέει, Ωπ, ε, Για από εδώ. Πάμε μέσα. Να γνωριστούμε. Και κάτσαμε τότε πότε. Πόσο, κάμια ωρίτσα. Την ώρα. Πόσο είχε κάτσει. Τι λες μια ώρα. Έχα έρθει από τις πέντε και φύγαμε δέκα. Δέκα η ώρα. Σωστά. Πω πω, ναι, ναι, όντως. Ολοκτά. Πώς είσαι, για πες μου. Είμαι καλά. Πώς πάει το στούντιο. Σκατά. Προχώρησε. Αλλάζουμε καθόλου. θέμα κατευθεία. <laughs> Γιατί. <laughs> Αργεί πάρα πολύ με αυτό το λογιστή που έχω μπλέξει. Που κατά τα άλλα είναι σε όλους καταπληκτικός και σε μένα. Δεν είναι. Γιατί... Οπότε αργεί ένα εργασία και καταλάβει. ακόμα δεν έχει μπει το ρεύμα και πληρώνω τα πράγματα του στούντιο, πληρώνω το ενίκιο και πληρώνω και το άλλο στούντιο που το νοικιάζω. Ποπο. Καλά. Γιατί δεν έχει πάει μπροστά αυτό. Ένα μήνα δεν, δεν είναι που έχει αυτή την ιστορία. Παραπάνω. 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 Οπότε εσύ είσαι φωτογράφος, έτσι. Ε, Για να ξέρει και ο κόσμο, δηλαδή. Είμαι. Με τι ασχολείσαι. <laughs> λοιπόν, εγώ κάνω τα πρώτα τεστ μοντέλων που βρίσκω. Οπότε μπορώ να βρω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο στον δρόμο. Ε, να του πω ότι. Γεια σου! Είμαι η Σελένα. Θέλω να σε φωτογραφίσω, Δεν σου την πέφτω. Ε, σε παρακαλώ, έλα. <laughs> Έρχεται λοιπόν, το φωτογραφίζω. Ε, μετά έχει ήδη κάποιε φωτογραφίε σαν book και μετά το παίρνει κάποιο πρακτορείο. Οπότε η δουλειά σου είναι αυτό, να πάρεις στην ουσία καινούρια πρόσωπα και να κάνεις, να φτιάξεις την εικόνα τους. Ναι. Αυτό πόσο καιρό το κάνεις. <laughs> ε, Ξεκίνησε τώρα. το κάνω, όχι, το κάνω από το δεύτερο έτος της σχολής που όταν τελειώσα, ε, δηλαδή γύρω στα 19-20 χρονών, ε, αλλά πιο πολύ ασχολούμαι με project. Δηλαδή τώρα τα τελευταία μου δουλειά είχα πάρει άτομα γνωστά στο κοινό ότι δεν έχουν καμία σχέση με το, με το χώρο της μόδας. Τα είχα πάρει και είχα πει κοιτάξτε ακόμα και αυτά τα χοντρά κοντά ρητηριασμένα ή ωραία κοντά μοντέλα μπορούν να γίνουν μοντέλα fashion. Ναι, ναι, ναι. οπότε προσπαθείς στην ουσία να δείξεις το αρνητικό που έχουμε στη, στην κοινωνία και να το κάνεις ένα έργο ωραίο, τέχνης, ναι. το, να, να, του παρουσιάσεις με ένα ωραίο τρόπο. Αυτό. Οπότε έβαλα τώρα το Instagram σου, για να δείξω λίγο τις δουλειές. Α, γι' αυτό, μιλάς τώρα, ε. Π.χ. <laughs> ας πούμε, ένα τα πρότζεκτ σου. Ναι. Είναι πολύ ωραίος οι εικόνες. Thank you. Και γενικά γι' αυτό ήθελα έτσι να σε έχω εδώ και να συζητήσουμε σε αυτό το χώρο. Γιατί είναι κάτι το οποίο ασχολιόμουν και εγώ, αλλά δεν κατάφερα να το προχωρήσω όπως το έχεις προχωρήσει εσύ. Και εγώ το θεωρώ πολύ ε, απίστευτο που, ξέρεις, είσαι, είσαι, και πολύ νέα ακόμα. Ε, εντάξει 21, τώρα, μπαίνω σε 23 έχω να σου πω. 23. <laughs> <laughs> αλλά δε, εντάξει, είναι, ξέρεις, αυτό το πράγμα με, ε, να ξέρεις από τέ, τέτοια ηλικία να, να μπορείς να καδράρεις, να μπορείς... Ε, να φωτογραφήσεις, Ε, Κοίτα, έχω πολύ. δώ. εδώ. Αυτό. Έχω πολύ παρατηρητικότητα. Δηλαδή, δηλαδή με τον που μπήκα εδώ, λέω. Άλλαξε αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό, αυτό. <laughs> ε... το πούμε γι' αυτό. Ήρθε την περασμένη φορά και μου λέει: Ωραία, αυτό θα μπει εκεί. Αυτό θα μπει εκεί. <laughs> ε, οπότε παρατηρώ. Παρατηρώ πρώτα του ανθρώπου, το μοντέλο, το καλό του προφίλ, συγκεκριμένο πιο πολύ το κακό του προφίλ, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το κακό προφίλ. Το, ε, το, κακό προφίλ, ε? ε. Κακό. Τι πάνω από κακό, ενώ πιο σφιγμένο. Πιο σφιγμένο σε εκφράσει προσώπου. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει να αναδείξω. ότι ε, κοίτα, υπάρχει και το 9 που γίνεται 6 και το 6 που γίνεται 9. Τι εννοεί ότι μπορεί εσύ να τη βλέπεις μια κοπέλα στην πλανή καφετέρια που δεν θα της κέρναγες ό,τι το καφέ αλλά εγώ μπορώ να δω το επόμενο μοντέλο που να το πιάσω στα χέρια μου και να το στείλω μιλάν και να βγάλει την ένα εκατομμύριο και για μένα. <laughs> Πώς το κρίνεις αυτό άμα ένας άνθρωπος μπορεί να σου, να σου, δώσει αυτό που ψάχνεις εσύ. Γιατί όταν κάνεις φωτογράφηση, εντάξει, πέρα από τις δουλειέ που παίρνει. Που είναι πληρωμένε, επειδή μου όταν ψάχνει δικό σου project, ψάχνει συγκεκριμένα άτομα, έτσι. Όχι. 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 Ό,τι σου τυχεί. Είναι ό, ό,τι με εμπνεύσει. Δηλαδή μπορεί να... να μην έχω ήδη κάποιο project, να το σκεφτώ πάνω σου. Θα δω έναν άνθρωπο, θα δω πα, αυτός κάτι με καυλώνει, δεν ξέρω, έχει κάτι μέσα του. Έχει, έχει ρητίδες ωραίε, έχει ένα βλέμμα ωραίο, έχει περίεργο περπάτημα, έχει μια στραβή μύτη, έχει ένα κενό. Τόσο μεγάλο στα δόντια του που είναι σαν ένα έτοιμο να περάσει πλοίο, δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί στους άλλους δεν αρέσει. Οκ, okay, οπότε θέλεις να κάνεις τη διαφορά, στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, κάπως έτσι. Και πώς ξεκίνησες το χώρο της φω φωτογραφίας. Α, θα σου πω. Δεν έχω ιδέα. <laughs> Είχες σπουδάσει κάτι παρόμοιο. <laughs> όχι, 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 όχι. Από πολύ μικρή... Ε, μου, μου άρεσε να στείλω τι φίλε μου. Βασικά μου άρεσε να τι φωνάζω. Πώ είσαι έτσι σε ένα γκούρι, σε παρακαλώ. Γίνε λίγο όμορφη. <laughs> και όταν λέμε όμορφη, εννοώ αυτοπεποίθηση. <laughs> ε, γενικά έβγαζα πάρα πολλέ φωνέ. Μου λέγανε Πώ μα έχει πρίξει και ποια νομίζει ότι είσαι. Και μιλήγαμε Καλά, θα σου πω εγώ. Ε, γενικά ήθελα μια δουλειά που να φωνάζω, να εκτονώνομαι. <laughs> ήθελα μια δουλειά που να είναι διαφορετική τα Όπω τα στυλ, Δηλαδή, δεν θα μου άρεσε να είμαι σε ένα γραφείο ή μια σερβιτόρα. Όχι, το υποτιμάω. Απλά πιστεύω ότι δεν θα μου ταιριάζει εμένα γιατί θα του μπέρδευα. Δεν θα είμαι σταθερό χαρακτήρα. Είμαι μια με γλυκούλα, νιάου, νιάου. Και απ' την άλλη με μια σκύλα που ούτε τα ντερά μου δεν με αντέχουν. Ε, οπότε θα να αναλάω σύμφωνα με το κόνσεπτ. Σύμφωνα με το κόνσεπτ, εξελίζομαι και εγώ. Ανάλογο τύφο έχω πάρει κι εγώ. Πάνω στη φωτογραφία, mm -hmm. μόνο έτσι. Ναι. Τι σε έχει κινήσει να. Γιατί εγώ. Κοίταξε, όταν μπήκα στη φωτογραφία ήταν για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ήθελα να βγάλω κτίρια για να μπορέσω να τα ξαναζωγραφίσω για να κάνω, γιατί ετοίμαζα ένα project για μια αρχιτεκτονική σχολή στη Γαλλία. Τέλειο. Και δεν με πήρανε. Οπότε μου έμεινε η φωτογραφία. Ε, και λέω, δεν γαμιέται. Εντάξει, και εγώ ήθελα <laughs> να, να γίνω χωρογράφο. Χορογράφο και έγινα φωτογράφο. Ε, ε, ε Εν εντομινταξύ στο σχολείο δημοτικό τώρα, οικαστικά, θυμόμουν ότι έπαιρνα ένα σωρό κασετίνες τώρα, τέτοια πράγματα, κόλλες τώρα που να είναι πρώτα μπλε και μετά να σπρίζουν τέτοια παιδικά ωραία πράγματα. Και την ώρα των οικαστικών οι καλοί μου μαθητέ τότε μου τα παίρνανε, μου τα πετάγανε στα σκουπίδια. Γενικά, εγώ την ώρα των οικαστικών ποτέ δεν είχα όλα αυτά που είχα αγοράσει. Ναι. Οπότε λέω, μαλάκι δεν θα σα περάσει. Πήγα λοιπόν και έπαιρνα ό,τι έβριξα στα σκουπίδια. Τσίχλε, χαρτάκια, μπουκάλια. Τώρα μου άρεσε αυτό. Το βρίσκω ότι κανένας άλλο δεν θα το κάνει. Ήμουν unique. Και το έπαιρνα λοιπόν μια χαρά. Έκανα κάτι πολύ ωραίο τώρα που το σκέφτομαι. Τότε ούτε μένω μου ψιλόνε. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, γάμαγα. Γά. Και στην καθηγήτρια μου δεν άρεσε. Γιατί λέει αυτό: Επειδή έχει το σκουπίδι, ανοίξει σκουπίδια. σκουπίδια. Και, Α, μου ναι. και μου το έπαιρνε και με το πέντε. Εσύ, εσύ θε να φτιάξει κάτι πιο avant-garde. Όχι, εγώ ήθελα κάτι okay. να φτιάξω, γιατί μου τα είχαν πετάξει τα δικά μου. Okay. Οπότε το μοναδικό που έβλεπα μπροστά μου τα σκουπίδια. Οπότε λέω, οκ, okay, θα πάρω κάτω από τα σκουπίδια. Και okay. μετά? Μετά, συνεχίζοντας από το δημοτικό, έπρεπε να πάω δυστυχώ γυμνάσιο. Οπότε, λόγω της περιοχής και όλα δεν μπορούσα να αλλάξω. Ήταν το πρώτο τέτοιο, το, το, πρώτο του, Σαρδάμ. Εδώ Αθήνα ήσουν, ε. Ναι, ναι, βρυλίσια το πρώτο Βρυλισίον, γυμνάσιο. Και μ, λέω εγώ να είμαι πάλι με αυτά τα άτομα, δεν μπορώ. Θα, θα μιζεριάσω, δεν μπορώ. Κάντε κάτι. Έψαξα λοιπόν μια σχολή, ε, το οποίο ξεκίναγε από, από γυμνάσιο μέχρι ηλικία, το καλλιτεχνικό του Γέρακα. Ναι. Που είναι με οικαστικά, θέατρο και χορό. Έδωσε εξτάσει, μια χαρά δεν πέρασα. Φακ. Ξαναπάω λοιπόν στο γυμνάσιο το Βρυλισίο μαζί με όλα τα άλλα καλά παιδιά σκατά, δεν μπορούσα καθόλου. Ήδη την πρώτη εβδομάδα με στείλανε στο γραφείο καμιά πενταριά φορέ. Δηλαδή κάθε Έσομαι μέρα κολόπεδο. ήμουν κολόπεδο. Ναι, ε, εντάξει, βαριόμουν. Ε, οπότε μια μέρα έρχεται και μου λέει η μάνα μου δεν θα συνεχίσει άλλο. Λέω, τι ωραία, θα δουλέψει τα φανάρια, καλύτερα. Μου λέει, ε, όχι, απλά πέρασες πρώτη επιλαχούσα. λέω, what? από τα χαρά, χαρά μου, εκεί έσπασα το κρεβάτι. Αυτό τι είναι, πρώτη επιλογή. Επιλογούσα, δηλαδή ε, πέραν 25 άτομα. Εγώ πέρασα 26. Κάποιο δεν μπήκε. Και μπήκα εγώ. <laughs> Ευχαριστώ όποιο δεν πήγε. <laughs> Να ξέρει, θα με ακούσει ποτέ. Αυτό ήταν για τι δουλειέ που είχε κάνει. Ε, όχι, έδωσε εξτάσει. <laughs> ναι, ανάμεσα σε πάρα πολλά παιδιά. Και βγήκα 26. <laughs> Μια χαρά. Μια χαρά. Εξτάσει πάνω σε τι. Εξαρτάται ποιο κλάδο σε ενδιαφέρει. <σταλεί> ε, είχε τρει. Χορό, θέατρο και καστικά. Μπορούσε να δώσει μέχρι δύο. Ή θέατρο, <σταλεί> χωρό ή κανένα από τα άλλα δύο. Εδώ ε, λοιπόν θέατρο και καστικά. Ή χορό και καστικά. Δεν θυμάμαι. Πραγματικά έχω κολλήσει. Νομίζω θέατρο και Τέλο πάντων, στο ένα δεν πέρασε καθόλου. Και στο άλλο πέρασε 26. Ε, οπότε με πέρασαν. Οπότε αυτό ήταν. Δεν ήταν πανεπιστήμιο, ήταν. Γυμνάσιο Λύκειο. Γυμνάσιο Λύκειο. Α, υπάρχει ξεχωριστό γυμνάσιο Λύκειο για αυτό το πράγμα. Ναι, μετά από γυμνάσιο Λύκειο πηγαίνει σχολή καλών τεχνών. Οκ, okay. κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Γιατί στη Γαλλία είναι αλλιώ. Παίρνει ένα πτυχίο και μετά μπορεί να πα όπου θε. Δεν χρειάζεται να, ξέρεις, να πέρασει συγκεκριμένα μαθήματα και να έχει συγκεκριμένου πόντου για να περάσει συγκεκριμένα. Α, όχι, όχι, όχι. όχι. Και εμεί δεν το είχαμε αυτό. Είχαμε δίνει στο αυτό που στον κλάδο που σε ενδιαφέρει. Κατάλαβα. Ε, μετά για να περάσει σχολή, ναι. Έδινε αυτέ τι χάλιε εξετάσει. Τι καλοκαιρινέ, βάση. Ε, εκεί μόνο με αντίγραφη περνάγα, αλλά παίρνα Έμαθε τίποτα από τη σχολή. Αχ, ναι, έμαθα, έμαθα ότι όταν κάποιο σου λέει πόσο χάλι κι αν είσαι να το γράφεις στο καρότο σου και εσύ να προχωράς. Ξεκάθαρα, να είσαι κουφή. Δηλαδή είχα μια καθηγήτρια ρωσίδα, τώρα έτρεγε και την ρώσκη σαλάτα μέσα στην τάξη και μου λέγε Ελένη, Ελένη, δεν το κάνει το στά. Εμεί το Ρωσία το κάνουμε αλλιώ και πολύ καλύτερα. Μια φορά και εγώ τσαντίσκη, λέω: Ναι, το κάνει καλύτερα στη Ρωσία, πήγαινε στη Ρωσία και κάτω. Τι τα βρίζει <laughs> εδώ. <laughs> Ξανά στο γραφείο. «Τι, η μάνα μου πια τράβηξε. Πόσα χρόνια ήσουν εκεί. Ήμουν όλα. Έξι. Τρία γυμνάσια, τρία λύκειο. Ήταν όμω. Δεν έκανε όλα τα μαθήματα, έκανε μόνο αυτά. Όχι, κανονικό... okay, Κανονικά. Ε, ήταν όλα. κανονικό. Σχολ... Εντάξει, ναι. με επίτευξη. Φαντάζομαι ότι στο γυμνάσιο οι καθηγήτριέ μου είχαν πάρει τη μάνα και τι είχαν πει: Το παιδί θα σταματήσει. Δεν θα, δε θα, συνεχίσει λυκείο, ναι. το Λύκειο. Το ήταν σπουδαίο. Και η μάνα μου. Τι. Συγγνώμη, γιατί το μειώνετε έτσι το παιδί. Επειδή εσεί δεν είστε μεταδοτικοί. Ασύ. Όχι. Σα παρακαλώ, βουλώστε το. <laughs> <laughs> Οπότε πότε ξεκίνησε τι ε, δουλειέ σου. Γιατί δεν νομίζω ότι ξεκίνησε με τη μία μπαμ στούντιο. Γιατί ό,τι, ότι βγάζει. Οι περισσότερε δουλειέ που βγάζει είναι στούντιακέ, έτσι. Ξεκίνησα με το πρώτο iPhone κινητό που πήρα. <laughs> δηλαδή αυτέ οι δουλειέ που βλέπει τώρα είναι όλε από iPhone. Και μάλιστα το 6S Plus. <laughs> <laughs> και ακόμα το ίδιο έχω. <laughs> ακόμα το ίδιο έχει. <laughs> <laughs> okay. Ένα κινητό πήρα κι εγώ στη ζωή μου και ακόμα το έχω. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου δουλειά στο στούντιο. Ήταν να διαφημίσουμε γραβάτα. Και μετά μου είπαν ότι είναι σαν να διαφημίζω προφυλακτικά. Α, <laughs> όχι. Όχι, συμφωνώ μαζί του. Γιατί μετά είδα αυτή τη διαφήμιση ότι που λέγεται όντω προφυλακτικά. Με έναν τύπο που είχε <laughs> μόνο μια γραβάτα. Αυτό το έχω ξαναπεί, αλλά αυτό το πράγμα που δεν βάζει, που δεν γράφεις τίποτα. Τίποτα, δεν μπορώ να πω, πω τίποτα. Τίποτα, μου σπάει τα νεύρα. Τίποτα, το κορίτσι μου βάλει κάτι. Τι να πω εδώ, ρόγα, <laughs> με ρόγα, πατούσα, μαλλιά και μαύρο. Βάλει το χώρο που τα φωτογράφησε τουλάχιστον. Πού ήταν αυτό, Στούντιο. <laughs> ε, βάλε το Στούντιο. Αντάξει, λέει, από κάτω θα μου γράψει ένα Στούντιο, θα είσαι <laughs> Θα γράφει κι εγώ από εδώ και πέρα, σε άλλο Στούντιο. Φοβερό μοντελάκι η Έλλη. Ωραία. Έχει πάει πολύ ψηλά. Πολάρα. Όλα αυτά τα ρούχα, τα χάλια ρούχα που βλέπει που είναι μεγάλα, είναι δικά μου. <laughs> δεν είχα κάποιον ούτε να μου φτιάξει μαλλιά, ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ήταν όλα δικά μου. Ναι. Mm. Αυτό το έκανε επειδή δεν μπορούσε να βρει ανθρώπου ή επειδή μόλι είχε ξεκινήσει και ξέρει, δεν ήθελε να. ήθελε να δοκιμάσει εσύ να. Όχι, oh, δεν, δεν είχα. Τα πάντα. Δεν είχα. Μου λέει, εγώ μου ήθελα να κάνω απλά μια φωτογράφηση. Και χρειαζόμουν. σκεφτόμουν να με το που ξύπναγα τη μέρα φωτογράφηση. Οκ. Okay. Oh, ρούχα. Δεν έχω ρούχα. Έψαχνα λοιπόν τη μου, μου ερχόταν στην τουλάπα μου ή τη δικιά μου τη φουκαριάρες τη μάνα μου. Ναι. Και τα έπαιρνα. <laughs> και εδώ πέρα λέει στούδιακε. Έχει γενικότερα ένα. Θέλει στούδιακε εσύ, εσύ, ε. Ναι. Γιατί έτσι. Ε? <laughs> Γιατί έτσι, ε. Γιατί συνήθω. Όλοι το κάνουν έξω. Γνωρίζω, ξέρεις τι, όσο... Και για μένα ήταν έτσι. Όταν ξεκίνησα να βγάζω τέτοια, δεν είχα στούντιο και δεν ήθελα έτσι να σου το κάνω τόσο ε, hype παραγωγή και λέω mm. «πάμε έξω». Ε, και <laughs> και έχω πάει σε κάθε στενό <laughs> για να <laughs> φωτογραφήσω μοντέλα. Θα σου πω εγώ το χαζό μου τρόπο που το σκεφτόμουν, ότι αν είναι στούντιο είναι όλο δικό μου. Από το χαρτόνι μέχρι το φως, μέχρι τα ρούχα, το μοντέλο, τα γυαλιά μου που σπάσανε, αμάν. Είναι όλα δικά μου. Ενώ θεωρούσα ότι άμα βάλω κάτι από πίσω, ένα, μια γέφυρα, η γέφυρα δεν μου ανοίγει. Α, το έχεις έτσι στο νου σου. Ήθε, α, ήθελες να ελέγχεις το, το κάδρο το σου. Το πάντα σημασία. όλα. Ακόμα και το φως. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είχε ήλιο εκεί που θα ήμουν. Οπότε, ο ήλιος ήταν σε μια συγκεκριμένη θέση που λογικά θα άλλαζε κιόλα. Ναι, ναι. Ε, ό, όχι. Θέλω το φως μου να είναι εκεί, καλία. Είχε γνώση πάνω στο φωτισμό. Καμία το ανακάλυψα μόνη μου. Άντε ναι, από πολύ μικρή κιόλα, δηλαδή αυτοδίδακτη. Πριν πάω στη σχολή. Με κερί. Έπαιζε πολύ με το κεριά, έβαζε πράγματα. Και σαν κερά, και με κεριά, δηλαδή. Α, κοιτάμε, κοίτα, βάλω το κερί εδώ, σκιά εδώ. Ναι. Έτσι το έπαιζα. Με κράζαμε πολύ αυτό στη σχολή όταν πήγα. Με κράζαμε πολύ γιατί το εύκολο ήταν το έξω. Που εγώ στο έξω δεν το έχω καθόλου. Γιατί άμα κάτι δεν το θε, δεν το κάνεις και ωραία. Ναι, ναι. Δεν, δεν το κάνει με κάβλα Οπότε εγώ που κάβλωνο με το στούντιο, το έκανα καλά. Που μου λένε. Όχι, είναι μια χαρά. <laughs> Κοίταξε. Εγώ με τι πρώτε μου επαφέ σε στούντιο, δεν το είχα και τόσο έτσι με τα φώτα και με όλα αυτά. Και όλα βγαίνανε ή καμένα ή πολύ κοντράστ ή δεν ήταν σωστά. Δεν είχα βάλει τα φώτα σωστά. Αλλά και οι που βλέπει δεν έχουν καθόλου επεξεργασία γιατί δεν είχα Photoshop. Σοβαρά. Ναι, αυτά που βλέπει είναι με τι ρυθμίσει του, ε, του Photoshop. Του Photoshop λέω. Στην κάμερα. Στη... Όχι. Ε, στο κινητό. Με κινητό τα έβαλε αυτά. Όχι, αυτά δεν τα κάναμε κάμερα. <laughs> την <Τι> παίρναγα <laughs> την κάμερα στο λάπτοπ, παίρναγα <laughs> μετά. <laughs> ε, το έστειλνα με Messenger στη μάνα μου. Έκανα εγώ μετά, μπήκα στο Messenger στη μάνα μου το κινητό, το έκανα screenshot και έτσι oh, oh. μετά. Τι λες ρε. Ναι. <laughs> <laughs> Καθόλου βολικό, αλλά εντάξει, αφού έβγαινε η δουλειά. <laughs> α, αλλά κάτι γίνεται. Δηλαδή αυτά ήταν. Όχι από το ρέτρικα, πώ λεγόταν. Ένα έτσι. Κάπω. Μια παλιά ωραία εφαρμογή. πότε, πότε ξεκίνησε στην ουσία να, να έχει κάμερα δικιά σου και να έχει. Κάμερα, πήρα, και να Να δουλεύει σε πιο σωστή απογκελμα... παραγωγή, ναι. Κάμερα, πήρα στα, στη μέση τη πρώτου έτου σχολή, δηλαδή όταν ήμουν 19. Αυτά είναι πάλι με. Με τον τρόπο που είπε. Ε? Ναι, εννοείται, δεν το βλέπει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Πόσο χάλια είναι. Κοίταξε, <laughs> Έχει... ένα εφέ όμω. Ένα δικό σου πράγμα. <laughs> Εμ... εγώ αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. Εγώ ούτε εγώ. <laughs> <laughs> Έβγαινε. Αν <laughs> μου πεις ξανά κάτω και τα νερά που είχε από πίσω. Γιατί τι είχα πάθει. Δεν ήξερα καν να κρατάω το φακό ή να το διατηρώ έστω. Δηλαδή το έχω με μέσα στη τσάντα και μετά ο φακός μέσα είχε σκόνη. <laughs> και δεν ήξερα καν να βγάλω τη σκόνη. <laughs> και την πάει σε ξέρει. ξέρεις. Με αυτό που είναι για το σύστημα για να βγάλεις τις ρητίδες από το κινητό. Ναι, 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 το Εγώ έβγαζα τη σκόνη από το φακό <small> Μετά ανακάλυψα ότι εδώ στο κέντρο κιόλας υπάρχει ένας τύπος που βγάζει τη σκόνη από τη φωτογραφική. Με το καθαρίζει. το καθαρίζει. Έχουν πλέον και οι κάμερες. Έχουν ένα βουρτσάκι από μέσα. Ένα φεσιτήρι. Όχι, είναι εφαρμογή μέσα στο σένσορα. στο ναι. του πατάς και κάνει κρακ κρακ και, καθαρίζει το σένσορα. Εδώ είχα αρχίσει να παίζω λίγο με το Photoshop. Δηλαδή το, μου το είχε βάλει ένα υποτιθέμενο φίλο σπασμένο ε, και άρχισε έτσι λίγο να τα πασαλίβω. Χωρί να ξέρω, ξέρω πάτα χαρά... ένα, ένα κουμπί. Όχι, πολύ ωραία. Και αποτέλεσμα κάθε μέρα το λάπτοπ να έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί δεν ήξερα τι ναι. κουμπί πάταγα. Απλά ε, τα πάταγα. έβλεπε κάτι online, έβλεπε tutorials. Τίποτα. Τίποτα. Αγγλικά ξέρει. Ε? Όχι. Αυτό το ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γιατί μου έλεγε π.χ. Black. Δηλαδή, το μαύρο, πόσο να το πάω. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι black. Οκ. Α, κοιτά, άμα το κάνω είναι πιο μαύρο. Αν μα το κάνω, δηλαδή έτσι θα πήγαινα. Ωπο, Μπράβο. Εδώ φαίνεται, ναι, έχει. Όχι. Τι. Όχι, απλά είναι η εικόνα έτσι, που έχει χαμηλό. Ναι, είναι η εικόνα. Εδώ δεν έχω κάνει τίποτα συγκεκριμένα. Δεν έχω πειράξει τίποτα. <laughs> Θα σου δείξω ακριβώ πού άρχισα να πειράζω. Ε, 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 εδώ πέρα έκανα ξέρεις, ένα τετράγωνο. Μαθάνε να είναι ένα ξέρει που και πού, το κεφάλι πάνω. Αλλά βλέπω, άμα κάνει ζωή στα μαλλιά, βλέπει πόσο κα... κακό είναι, <laughs> α εδώ ναι. πέρα ένα. Πώ το λέμε. Ε, Περίγραμμα, κάδρο. Κατάλαβα κοίτα τη μούρια εδώ. Άμα κάνει zoom, θα δεις εδώ. Όλο. Ναι. Οπότε πότε ξεκίνησε να, να δουλεύει κανονικά με ξέρεις, μηχανή, Photoshop. Μηχανή και φώτα το είχα, ξέρεις, ακόμα παίζω. Δηλαδή, ε, πειράζω συνέχεια να βρω κάτι καινούριο. Photoshop, πριν πόσο καιρό το αγόρασα. Κανένα μήνα, δύο Α. Α πούμε ένα χρόνο, να είσαι καλυμμένη <laughs> με πολλέ <στις> <laughs> Θα πούμε ένα χρόνο, ναι. <laughs> <laughs> να, άμα δει εδώ εικόνα, νόμιζα ότι δεν είχα κάνει σπρώμαυρη. Κοίτα όμω που δεν είναι ασπρώμαυρη. <laughs> <laughs> δεν είναι. Νομίζω ότι ήταν ασπρώμαυρη. Είναι περίεργο. Αυτό το πράγμα το παθαίνω και εγώ. Κάνω ένα edit και λέω είναι ασπρώμαυρο. Το κάνω ασπρό μαύρο, καμία σχέση. Ναι. Είναι μπλε, σκούρο, ξέρεις. Να, Photoshop άρχισα περίπου από πάνω, που είναι τα κόριτσια ανλερωμένα. Mm. Ναι, και αυτές είναι πολύ ωραίες. Άρχισα να ξέρω τι είναι το Photoshop. Άρχισα να και έσβηνα εκεί πέρα, ξέρεις. Αυτά εδώ πέρα ήταν η δικά σου project. Εσύ, όχι, εσύ το γι, 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 Αυτό. αυτό δεν το έκανα εγώ. Αυτό ήταν ένα βίντεο κλιπ του Τάσου. Ε, άμα έγραψε εδώ πέρα κάτι... Έχω γράψει. Τα Κοιτά. Πού έγραψε. Αν. Όχι, αυτό είναι το τραγούδι, ρε παιδιά. Αν βάζει 8 εικόνε, έτσι. Χωρί κότεξ. Και το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι αυτό. Αν. Μα το τραγούδι μου το πατήσει στο YouTube λέγεται Αν. Υπάρχει αυτό το κλίπ Ναι. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Βάλε να το δει. Τάσο, κάνω διαφήμιση, ε. Να ξέρει. Να το. Άντε ρε. Ψ. Ψ. Οπότε από πάνω και αυτό μάλλον δεν θα το δείξω. Αλλά εμεί θα το ακούσουμε. Οπότε ξεκίνησε τώρα, πρόσφατα στην ουσία. Έχει ένα χρόνο από τότε που πήρε το Photoshop. Το Photoshop όχι. Το πήρα πριν ένα μήνα, ρε. Ένα χρόνο. Πριν δύο. Ναι, Λέμε. Οπότε αυτή είχε σχέση με αυτού του ανθρώπου. Γιατί γενικότερα βλέπω το κύκλο σου, ρε μου, και γνωρίζει κόσμο. Έτσι, και γνωρίζει κόσμο που. Αχ, κοινωνική. Δηλαδή, θαυμάζω, δεν τρέπομαι να το πω, ναι. πιάσου μια να τώρα, πιο τελευταία που έπιασα ήταν η Σοφία Μουτήδου, σε στείλα βίντεο, κοπελιά, αγαπάω, θέλω θέλεις να γίνεις η επόμενη μου μουσα. Μου στείλει μια καρδούλα. Μάλλον θα ήταν όχι. <laughs> <laughs> Αλλά δεν τρέπομαι, δηλαδή και στην επόμενη φορά, ε... όταν βλέπω κάποιον, θα το πω, τη φάση respect, μ' αρέσει η δουλειά σου. Ναι. Δεν είναι κακό, γιατί νιώθω ότι και εμένα θέλω να μου το κάνω αυτό. Αν με δει κάποιο, ε, θα ήθελα να μου πει: Μ' αρέσει η δουλειά σου. Ναι, εννοείται. Είναι ωραίο να ακούσει συγχαρητήρια. Ναι. Οπότε, χάρη σε αυτό στην ουσία, στην, στην επικοινωνία σου, κατάφερε να, να χτίσει, παιδί μου, λίγο το following σου, λίγο να έχει. Γιατί έβλεπα τι προάλλε. Έκανε και μαθήματα online. Αχ, τι με ήταν, μου για μαθήματα, ήταν... μαθήματα. Η τύπησα Δηλαδή, δεν... Κάθόταν ε, η μάνα μου δίπλα και είχε βάλει τηλεόραση και της λέω δυνάμωσε το, δυνάμωσε το και μου λέει πληρώνω 500 ευρώ για να παρακολουθείς το μάθημα. <laughs> και μου λίγο θες να σου δώσω εγώ εσένα 500 ευρώ να το παρακολουθείς εσύ. Η απάντησαν όχι. Η τύπησα δεν μπορεί να γίνει καθηγήτρια. Οπότε... μάθημα online αυτό ήταν. Ε? Μάθημα online, ναι. Οπότε... Αλλά είναι πολύ κακό. Δηλαδή, ακόμα τα παιδιά τα σκέφτομαι που είναι τώρα στι σχολέ που εξαρτούνται από αυτό. Εγώ δεν εξαρτώ μετά όσο, εντάξει. Ναι. Ε, και Ε, Μίχο, μίσω... τα λυπάμαι, αλήθεια. Τα λυπάμαι. Δεν μίσω... γίνεται ρε, εσύ. Με τίποτα. Ε, λέω, το φύγε, ασχολήσου με τον αυτό, μάχεις σπορ, ε, άρχισε να μαγειρεύει. κάνε κάτι για σένα, στο σχολείο, εκμεταλλεύσεις το χρόνο και αρχίζει μετά ξανά, ό, θα ξανανοίξεις το σχολείο, δηλαδή, με ένα αυτό είναι η σκεπτική μου. Σε ακόμα δεν έχει τελειώσει, ε. Έχω τελειώσει την άκτο, Τώρα είμαι πανσίκ. Πόσα χρόνια έχεις τώρα? Τίποτα ένα είναι αυτός. Α, και το... Είναι για... Το, έχετε σταματήσει τώρα αυτό. Δεν τρέχει κάτι. Ποιο? Τη σχολή. Όχι. Συνεχίζεται από... Από, από το Zoom. Από το, Zoom αυτό που κολλάει, που είναι σαν να... Και αυτή η... Στα. Είναι... Σε. Είναι λίγο... Φιλέ. Τι λέει. Τι λέει, τύπησα. Εγώ δεν θα μπορούσα καθόλου να το όχι, παρακολουθήσω και να το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Τίποτα. Και είναι τώρα τι 10 το πρωί μέχρι τι 5 το απόγευμα. Μονόλογο. Μπλα, 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 μπλα. Είναι το μεταξύ. Τα λέει και τόσο γρήγορα. Που λέω καμιά φορά λέει και επειδή έχω και δυσλεξία, Τη λέω, Μήπω μπορείτε να τα λέτε πιο αργά, Γιατί θέλετε όλα να τα σημειώνουμε και με διαφορετικά στείλω. Μου λέει, Όχι. Τη λέω, Επειδή δεν μπορώ να σα προσέξω. Μου λέει, Με προσέχει, απλά γράφει. Λέω, okay. να, Αυτά κάποτε θα τα δώσετε ή... Λέω, όχι, δεν θα σας τα δώσω ποτέ γιατί είναι πραγματικά δικαιώματα. Μα θες να τα γράφουμε. Ποιο το μάθημα. Ναι. Η σημειώση που έχει. Οπό. Είναι και ακριβά αυτά. Καλά, είναι δυνατό να ή... να πούμε ότι... 500 ευρώ. Νιώθω ότι πληρώνω... Για ένα το... μάθημα που δεν μπορείς να ξαναδείς. Νιώθω ότι πληρώνω ξεκάθαρα το όνομα. Yeah. Τη φήμη τώρα είναι αυτό. Yeah. <laughs> ναι, όταν την πληρώνω, το όνομα αλλά και τη γνωριμή. Γνωριμή, δηλαδή τώρα είχα, γνώρισα το Γαβαλά. Όπου αυτό μου, ερω... μου παρότρινε να στείλω στον Τάσο Σοφρονίου. Είναι ένα πολύ καλό. Φω... Φωτογράφο. Είναι λίγο τα πάντα όλα. Είναι φωτογράφο. Είναι styling. Είναι art director. Πώ είναι στο Instagram, ε, Αναστάσιο. Λογικά, ναι, Αναστάσιο Σοφρονίου. So... Κάνω έτσι γιατί έχουμε το ίδιο επίθετο. Α, ah, ναι. Είτε... Εγώ αυτόν τον άνθρωπο το θαυμάζω. Από τη δουλειά του. Ε... Όχι μόνο από τη δουλειά του, αλλά το ότι διέθεσε χρόνο να μου μιλήσει ένα που δεν με ήξερε, ah. που μπορούσε να με θεωρήσει καμία. Μιλήσαμε πολλή ώρα. Μου είχε κλείσει και ραντεβού να βρεθούμε, αλλά Covid και όλα αυτά. Δεν μπορέσαμε ποτέ από, από βίντεο κλείσεις, όταν είχε φύγει ήδη για Γαλλία. Κάναμε πολλή συζήτηση, μου είπε φωτογράφου γνωστού, του έψαξα, με έμαθα ήδη πολλά από αυτόν. Και ελπίζω κάποια μέρα στο μέλλον να δουλέψει και μαζί του. Στο Παρίσι. Αχ. Χαρικά δεν ξέρει, ε. avec moi. Όχι. Μόνο αυτό ξέρω. Γενικά, αυτό το πράγμα που το οποίο μου αρέσει σε σένα είναι ότι αυτό ήθελε να κάνει κάτι και απλά το έκανε. Νόμιζα ότι γενικά πρέπει να το κάνουμε έτσι. Ναι. Εγώ το θεωρώ πολύ καλό αυτό γενικότερα. Αυτό το, το που έχουν οι άνθρωποι που ξεσκυνηγάνε αυτό που θέλουν ακριβώ. Γιατί τα βλέπει εδώ πέρα τι γίνεται. Αλλά έχω. Είμαι ρε παιδάκι μου σπάζω κέφαλη τώρα γι' εγώ γκόμι, Δηλαδή άμα μου πει ο άλλος είναι για καλό, πρέπει να το κάνεις, αλλά δεν θέλω. Δεν με μπνέει, δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν μου βγαίνει. Ε, δεν θα το κάνω, και αν πρέπει, δηλαδή θα μου κάνει καλό, το ξέρω. Σε αφορά δουλειά. Ναι, και δουλειά. Γνωριμίε. Π.χ. το μου ήταν καλό να έβγαινα πιο πολύ βράδυ. Αν έβγαινε, γενικά. Εγώ δεν βγαίνω. Μου αρέσει σπίτι να κάθομαι με τηλεόραση, όλα. καλά. Και πού να πα. γενικά όμω. Και έξω, δηλαδή μου λέγανε παρέσει, Πάμε λόχαν, πάμε στούντιο. Πάμε parties, ναι. Πάμε παραλιακή. Είμαι λίγο... Καταρχάς, με λίγο. Καταρχά, για να πάω μέχρι εκεί θέλω με το αυτοκίνητο που έχω κιόλα. σίγουρα κάνω 20 ευρώ για να πάω. Πω, <Ρι> <Ρι> ναι. Γιατί είναι μια βάρκα παλιά που άμα έκανα κουπί πιο γρήγορα θα πήγαινα. Ε, οπότε είναι το θέμα της απόσταση. Είμαι ότι κοιμάμαι από τις 10, δηλαδή να ξενυχτήσω εγώ με τίποτα. <Ρι> ε, και κρυώνω. Βλέπω κάτι γκόμενες τώρα χειμωνιάτικα, βλέπω, έβλεπα προ-κορονοϊού, να είναι τώρα στο με κάτι μίνι φούστε, με κάτι ξόπλατα, ξόβιζα, όλα. Και ε, μου Λίγο... αυτά έτσι είναι. Δεν κρυώνει. Ενώ εγώ έσκαγα έτσι, Πώ με βλέπει, με φορμίτσα. Λίγο. Έπρεπε να αντιθεώ. Βασικά, αυτό που ήθελα να μάθω γενικότερα είναι το πώς, αποφα... πώς αποφάσισες ότι αυτό είναι για μένα. Είναι για σένα. Γιατί στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το αποφασίσεις αυτό. Γενικότερα με όσα γίνονται και εγώ γνωρίζω άπειρα άτομα που λένε το ένα, λένε το άλλο, αλλά δεν τους βλέπεις ποτέ να κάνουν τίποτα. Και είσαι εσύ μέσα σε δύο-τρει μήνε έκανε τις, επαφέ επαφές σου, γνώρισες τους ανθρώπους που, που ήθελες να γνωρίσεις, πάνω σε αυτό το, το, το τομέα. Θέλω, ακόμα και πολύ. απλά ασχολήθηκε. Ε, και ετοιμάζω τώρα το δικό σου στούντιο, και αυτό έγινε τώρα, σε ούτε ένα, ένα χρόνο. Καλά. Ε, το είχα, όνειρο. Έλα, ναι, αλλά έχω και βοήθεια. Μαμά, μπαμπά, ναι. έχω φοβερή βοήθεια. Το ξέρετε. Κοίταξε, αυτό που βοηθάει, ναι, βοηθάει πολύ. στο κομμάτι του για τον εξοπλισμό. Για, για όλα αυτά βοηθάει, ναι, μεν, αλλά από την άλλη, εάν δεν το πιστεύει εσύ. είναι και το πείσμα, Όσα λεφτά δηλαδή... και να κάνει ε, και να έχει, δεν θα. Προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει προ τα εκεί. Έχω πολλού ακόμα και τώρα που μου λένε: Γιατί θε να σε λένε Σελένα, Εφόσον ελέγχουν νεκταρία σε έχουν βαφτίσει, Γιατί είσαι κάποια. Θα γίνει κάποια. <laughs> τι φας Μου λέγω. Δεν καταλάβατε. Και αλλαγή φίλου να έκανα και να ήθελα να με λέτε μπάπι, μπάπι θα με λέγατε. Ναι. Γιατί το θέλω. Έτσι όπως εσένα σε λένε Κώστα. Όχι. Όχι, όχι. Δεν με λένε Κώστα. Όπω σε λένε. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο. Ή The Mackie. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. <σχ> Κωνσταντίνο. <σχ> <σχ> ε, αν μου λέγε ότι κάποια μέρα κάβλωσε, ξύπνησε και θε να σε λέω Νατάσα, ε, εγώ θα μπορούσα μόνο το αποδεκτό. <σχ> <σχ> και άμα δεν μου αρέσει, να πάω στη γονίτσα να ξεράσω μόνη μου. Ναι. Είναι Είναι Δικό μου, δικό μου πρόβλημα. Αν εσύ θες να σε λένε κάπω. Το Σελήνα, μου το έχεις πει. Το Σελένη. έτσι. Σελένα. Σελίνη, σε, σελένα, σελένα. Το Σελήνη, Ελένη νεκταρία. <laughs> <laughs> ναι, γιατί θέλω να κάνω τη δουλειά μου να έχει έναν σαν τη Σελήνη. Όμορφη από τη Σελήνη. Δεν ναι. να βλέπουν όλοι. Μερικοί να τη θαυμάζουν, άλλοι να του ενοχλούν. Αν είναι σελλινιάζονται, άλλοι να αν είναι, είναι άνθρωποι να, να δουλεύουν για μένα. Και να λένε ότι είναι κακό. Γιατί η Σελήνιάζει είναι κακό. Και όμορφη και άπιαστη. Δεν μπορεί να με πιάσει. Γιατί προσπαθώ εγώ να με πιάσει. Το βλέπω εδώ πέρα το tag. shop, Το tag. Μπόρεσα να βγάλω γενικότερα. Αυτό. Την άποψή μου για σένα. Αυτό δεν το είχα. Μέχρι που το είδα από μία άλλη φωτογράφο που μου άρεσε πάρα πολύ στην Αμερική. Που το είχε. Και είχα θέμα είχα πρόβλημα με το που έβλεπα τις φωτογραφίες μου να είναι κάπου και να μην είναι το ξέρω, να μην έχω το όνομά μου. Αυτό το πράγμα για χρόνια εγώ. Βλέπεις μια φωτογραφία τώρα που ανεβαίνει στο facebook, ένα μοντέλο που είχα φωτογραφίσει και ε, κάνει το edit σπίτι μου, να ανεβάζει αυτό, να πιάνει 300 likes και να μην φαίνομαι πουθενά και λέω Αυτό πάει καλά. Και πα και του τις λε και σου τη λένε και από πάνω. Ναι. Εγώ το έχω δει σε κάρτα μαγαζιού στην Κρήτη Και λέω: Αυτή είναι δικιά μου φωτογραφία. Α, και ναι. με την μου, μου. λέει: Ναι, oh. καλά. Λέω: Μαμά, είναι δικιά μου φωτογραφία αυτή. Μου λέει: Εντάξει, εντάξει. Μαμά, <laughs> είναι δικιά μου φωτογραφία αυτή. Έχω το ωραίο αργείο, αλήθεια. Αν oh, oh. <laughs> ah, και νομίζω ότι πλέον αυτό δεν γίνεται τόσο, αρχίζει και σέβονται περισσότερο τους ανερχόμενους φωτογράφους. Ναι, με πες αυτό στα παιδιά για να αρχίσουν να πιστέψουν να κάνουν κάτι. Αυτό. Γενικά, αν θέλετε δικιά μου άποψη που κάνουν συνεχώς διάβαλου, σας έχουν γραμμένο στα παλιά τους εποδήματα. Σου κλέβουν δουλειέ, σας υπολογίζουν, σας μειώνουν και όλα αυτά. Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό. Αλλά φίλε, okay. κλείνει τα αυτιά, βάζεις ακουστικά ακόμα με τη μουσική που σου αρέσει και κάνεις ό,τι σε κάνει σαν χαρούμενο. Δηλαδή δεν πάει να κάνει ο άλλο crossfit. Να το γούστα μόνο crossfit. Ο ερφό μου τώρα με στην καραντίνα έχτισε γυμναστήριο για crossfit. Μόνο του. Πηγαίνει εκεί πέρα στον καράζ και αυτό μαστιγώνεται. Ξέρω ότι κάνει. Μπέρμπι, πώ λέγονται. Παναγίου. Συνδένε. Εγώ μπέρμπι. Εγώ με το που ξαπλώσα δεν σηκώνομαι. Α, εγώ κάνω τρόσφιτ. Με το ένα χέρι. Αυτό γυμνάζω. Ποια ήταν η εμπειρία σου, ε, άσχημη εμπειρία πάνω στο κομμάτι της φωτογραφίας ή γενικότερα του επαγγελματικού το, ε, τομέα mm. πάνω σε αυτό. Το πιο άσχημο που μου έχει συμβεί. Δεν θα πω καθόλου ονόματα, δεν θα δείξω καθόλου και... οικογένειε. Ήμουνα μ, πέρσι μήκονο, είχα πάει μήκονο και είχα αφήσει κάποιον να συνεχίζει τις δουλειέ μου κανονικά με τα edit και τα δικά του, τα credits, αλλά σε, στο χώρο το δικό μου που πλήρωνα εγώ, με μοντέλο που πλήρωνα εγώ, που ήταν... Τέλος πάντων, ε, επειδή εγώ εκεί είχα και styling και make-up, για όσο καιρό θα yeah. λείπω εγώ, ε, γενικά εγώ έκανα λίγο βιντεοκλήση μαζί τους, να τους ρωτήσω τι γίνεται, πώς πάει, συνεχίζει τη δουλειά, του είδα λοιπόν μια εβδομάδα ήταν πολύ απόμακρη. Όλοι του δεν ήξερα τι είχε γίνει. Είχε Εδώ... κάνει εσύ τη φωτογράφηση. Όχι, εγώ δεν είχα κάνει τίποτα. Ε, είχα προγραμματισμένε φωτογράφησεις α, ναι, ναι, ναι. με κάποιον άλλο στο πόδι μου. Ευτυχώ σε αυτή τη ζωή υπάρχουν και τα καρφιά. Δόξα τω Θεώ. Είχα λοιπόν α το πούμε α βάλει ψεύτικα ονόματα. πούμε το καρφί ήταν η μακηγεί Μαρία. Έχει την λοπή Μαρία, μου λέει έγινε κάτι με έναν φωτογράφο, με, με τον φωτογράφο, ας πούμε, πώς να το πούμε, Έλενο. Θα το, με, ο Έλενος είχε απομονωθεί μέσα στο στούντιο, μας είχε διώξει όλου με το μοντέλο και το μοντέλο έφυγε τρέχοντα μετά και δεν μας μίλησε καθόλου. Και δεν ξέρουμε τι γίνει, το μοντέλο δεν το, δεν το βρίσκουμε για να συνεχιστεί το project. Ε, γυρνάω εγώ από Μύκονο. Ε, ψάχνω το μοντέλο που θα να δω μοντέλο. Με είχε κάνει blog, το τηλέφωνο μου δεν το σήκωνε, τίποτα. Ε, το περιμένω λοιπόν έξω από μια δουλειά πρακτορία που ήξερα ότι θα πήγαινε. Το πιάνω, <Κι> το Παναγία μου, <Κι> περίμενα εγώ. Ε, την πιάνω λοιπόν, δεν μου έλεγε. Βρε καλό μου κοριτσάκι, πε μου, γιατί έτσι δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Άμα έχει γίνει κάτι κακό, θα μπορέσει να γίνει και σε ένα άλλο μοντέλο πες μου τι έγινε, τσακωθήκατε, σε πλησίασε, πες μου τι. Μου λέει, άρχισε και μου έλεγε βγάλει το ένα, βγάλει το άλλο, χωρίς λόγο. Α, uh, Οκ. Okay. Είναι σαν να μου πείραξε το παιδί. Γιατί ένιωθα ότι μου πειράζει το όνομά μου, μου πειράζει την εμπιστοσύνη των συνεργατών μου. Και πάλεψα πολύ για να μου το πούνε εμένα αυτό. Οπότε πήγα εγώ αυτόν, τον Έλενο, μου είχε ύφο. Ήθελε και τα Παναγία μου, τι σκύλα που έγινα τότε. Ήμουνα, Μ' με άκουσαν μέχρι πίσω τη Μύκονο. Είχα κατακοκκινήσει. Τα, είχα σπάσει όλα, δεν με ένιωζε τίποτα. Συνοικιαζόμενα στον ντια τώρα, να το πλήρωνα. Το, κάθε τι. Να μου λέει, να μου έχει τώρα αυτό του πέω ότι και τι έγινε σιγά. Ναι. Ούτε Ούτε εγώ ούτε μου είπε ότι δεν θα μιλήσει. Εντάξει. Το τυπά τον έπιασα από όπου δεν μπορείς να τον πιάσεις. Τον έδιαξα, τον έδιρα και γεια σου. Αυτό γινόταν αρκετά και στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα πριν μια δεκαετία. Εάν δεν είχες ένα όνομα στο χώρο της φωτογραφίας, δεν μπορούσε να απλά να ζητήσεις άτομα mm. να έρθουν στο χώρο σου να φωτογραφήσεις. Γιατί φοβούτησαν πάρα πολύ. Καταχράστηκα την εμπιστοσύνη μου και πραγματικά πήγε να μου καταστρέψει την εμπιστοσύνη που μου έχουν τα άλλα μέλη. Ναι, και ναι. δεν μου μίλαγαν. Αναγκάστηκα να έρθω από πίσω για να παρακολουθήσω και την κοπέλα, να την πιάσω, να την αναγκάσω να μου μιλήσει. Ήμουν φούλα αυστηρή. Μου τι, τι μαλακίε είναι τώρα αυτέ. Αυτό λίπ. το πράγμα, να υπάρχουν δύο-τρει μαλάκε που τα χαλάνε για όλου γενικότερα. Ναι, φίλε. Λίγο όχι. Ξανά εδώ, τέτοιο ποτέ άκου ιστορία. Ακούω. Cool. Ήμουν φωτογράφο για μια φωτογράφηση, την οποία, ξέρεις, όποτε αναλάμβανα μια δουλειά, ρωτούσα. Τι, ωραία, τι είναι, πόσες ώρες θα χρειαστούμε, τι χρειάζεται γενικότερα ο χώρος, από φώτα, το ένα και το άλλο. Και μου είπανε, θα φωτογραφίσουμε ρούχα. Οκ. Okay. Είχαν πάρει και ένα μοντέλο, τη είπαν τα ίδια. Πιένουμε στο, στο χώρο, Ηταν σπίτι αυτό κιόλα. Οπότε mm -hmm. έστησα κάποια φώτα να έχω ένα σωστό ε, background. Και ήταν ε, ρούχα σεξ, σεξ-shop. Δηλαδή ήταν σκηνέ, δηλαδή έβλεπε τα πάντα από, ε, με, μέσα από αυτά. Η, η, η κοπέλα μου που ήρθε Εδώ δεν είχε ιδέα. Όχι, ρε φίλε. δεν είχε ιδέα. Και εγώ ήμουν σε φάση. Το, εγώ ήμουν έτοιμο και περίμενα, ρε παιδί μου. Γιατί είχαν ένα άλλο χώρο για να ετοιμαστούν. Και ήμουν στη φάση. μπρο, τι γίνεται εδώ. Και η Καημένη έκατσε σε όλη την φωτογράφηση και δεν ένιωθε καθόλου άνετα. Εσύ πώ το διαχειρίστηκε αυτό. πήγε, λίγο κοντά τη, είπε, λίγο. Κοίταξε. Είμαι ο Εγώ προσπαθούσα όσο μπορώ να μην. Ξέρεις τι, όταν κάνω φωτογράφηση, εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει να βγει το. Το αποτέλεσμα, <σχελίδε> το υλικό. <σχελίδε> <σχελίδε> Αλλά ήταν δύσκολο γιατί την έβλεπα και αυτή και δεν μπορούσα να, να τη πω: Χάλαρωσε ή ξέρει. Γιατί όχι, Γιατί εντάξει, ήμουνα και εγώ. Τι ήρθα να κάνω εδώ πέρα. Μα βάζουν με το ζόρι να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν, δεν γνωρίζαμε εξ αρχή. Δεν το ήθελε. Σηκώνε και φεύγει. Είναι και αυτό, ναι. Γιατί άμα σε θεωρήσουν ότι είσαι αντιεπαγγελματικό, εσύ είσαι δικαιολόγητο, πα παιδιά, ρούχατε μου είπατε. Όχι εσόρουχα. Ναι. Είναι άλλο ρούχο, άλλο εσόρουχο. Τέλο πάντων. Και φυσικά και το μοντέλο, θα μπορούσατε να κάνετε το το. Ίδιο. Μοντε... Εγώ αισθάνομαι πιο πολύ για το, για το μοντέλο. Γιατί ε, την ηλικία τη είπα ότι ξυστή δεν θα βανεί καμία φάτσα στι φωτογραφίε. Οπότε τα, έχω... τα έκοψα ειδικά. Πόσο χρόνο και... ήταν η κοπέλα, αχ, δεν θυμάμαι. Μικρή. Ήτανε μικρή, ναι. Όχι γύρω στα 25-26. Όχι, όχι, όχι. 19… Κάπου τόσο ήταν. Δεν, δεν θυμάμαι ακριβώ. Αλλά να, το θέμα είναι ότι νομίζω ότι κάπω ε, μετά με αυτό το, το μοντέλο χα, χαθήκαμε. Ξέρεις, δεν ε, ξαναμιλήσαμε. Mm -hmm. Και νομίζω ότι έχει ακόμα το στίγμα ότι και καλά. Ε, εγώ κάπω έφταιγα για αυτό το πράγμα ρε, επειδή. Εγώ μου... θα σου λέω να τη στείλει. Ακόμα και χρόνια μετά, να σου πω, σε θυμάμαι. Και επειδή αισθάνομαι ότι δεν ήσουν καλά, γιατί και ούτε εγώ δεν ήμουν καλά, να ξέρει ότι ούτε εμένα μου το έχουν πει. Και να ξέρει όποτε θέλει, είμαι εδώ να κάνουμε καμία φωτογράφηση και για σένα. Όχι, δεν θα σου λέω να το κάνει. Ναι. Είμαι, είμαι πολύ δύσκολη. Τι είχα κάνει να φωτογραφήσει, νομίζω, και μετά από αυτό. Και ένα καφέ. Φουλ. Είναι περίεργο εσύ. Δεν ξέρω. Περίεργο το κάνουν εμεί. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Ναι. Εγώ είμαι πολύ, δηλαδή, ακόμα και τώρα που δεν είμαι ελεύθερη. Ε, έχω πάει στη σπίτι μοντέλου. Ε, λέω, θέλω να μιλήσουμε. Θε, με ενδιαφέρει επαγγελματικά. Τίποτα άλλο. Να ξέρει, είμαι full ξεκάθαρη επαγγελματία. Και θέλω να είμαστε OK. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω μια φωτογράφηση που νομίζω ότι σου την πέφτω ή ότι σου δίνει το πράσινο φω για να μην την πέσει Ναι. Και θέλω να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το παν. Ξεκάθαρα, μπέσα. Έξε, για μια γυναίκα φωτογράφο, νομίζω ότι αυτό είναι, είναι απαραίτητο. Mm γιατί για, τους του άντρε. Βασικά. Το αντίθετο όχι, θα έλεγα. Είναι το αντίθετο, ναι, 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 Είναι το αντίθετο. Ότι η γυναίκα. άμα θέλει, δεν, μπορεί να σε βιάσει, νομίζω. Δεν έχω σκεφτεί και μια γυναίκα που δεν βιάζει έναν άντρα. Ενώ. Καλά, στον επαγγελματικό τομέα υπάρχουν τα πάντα πλέον. Ναι, αλλά... με το χιδαίο τρόπο. Ενώ πιστεύω ότι ένα φωτογράφο, που γίνεται πολύ συχνά αυτό, ανεποψία στα κοριτσάκια τώρα που θέλουν να το παίξουν είναι το επόμενο next up model ε, πέφτουν στα χέρια κάποιου φωτογράφου δίθεν φωτογράφου που θέλει να έχει μπροστά κοριτσάκια εγώ εκεί τα όχι. παίρνω τους τα χώνω γίνονται κακιά λέω οπα τι γίνεται εδώ και εσύ το πιστεύεις είναι λεφτά, είναι για το προφίλ σου αισθάνεσαι ωραία Οκ. Okay. Αν θες να γίνει μοντέλο, δεν είναι αυτό ο τρόπο. Είναι άλλο ο τρόπο. Είμαι πολύ μπέσα. Είμαι κοινωνική, δεν το βουλώνω καθόλου. <laughs> Είμαι πολύ ε, παρατηρητική. Δεν θα κάτσω να μιλήσω πρώτα. Αλλά όταν νιώσω ότι θέλω να μιλήσω, δεν θα κολλώσω καθόλου. Νομίζω ότι αυτό το κατάλαβα. <laughs> Σε λίγε φορέ που μιλήσαμε, λέει, Είσαι γενικότερα. Θα τα <laughs> τον άλλον, <laughs> ό,τι και να είναι αυτό. <laughs> ε, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα. Όχι αυτή, να προσβάλλω. Ναι, ναι, ναι. Λέω, και το λέω πολλέ φορέ κιόλα ότι είναι, είναι η ταπεινή μου γνώμη. Άμα θε, άκου άμα θε, από το να μπαίνει να βγει, από το να βγει. Εγώ όμω θέλω να σου το πω γιατί είτε επειδή σε νοιάζομαι, είτε επειδή θεωρώ ότι έτσι θα σε βοηθήσω, είτε επειδή δεν ξέρω, μου, μου έβγαλε το συνέστημα να, να σου πω την γνώμη μου. Άμα είναι αποδεκτή, είσαι yeah. ο εαυτό σου, εσύ σου ανήκει. Άμα θε, παίρνει τη γνώμη και πέτυχε τα σκουπίδια. Εγώ όμω θέλω να σου την πω. Άμα να την ακούσει. Για σένα, τι είναι πιο σημαντικό, το να πετύχει να βγάλει το υλικό που θέλει ή να σεβαστεί το μοντέλο. Σεβαστείς. Mm. Όπω και πολλέ φορέ έχω κάνει φωτογραφίσεις. έχω δώσει λεφτά, έχω δώσει χρόνο, έχω δώσει μετά μου έχουν βγει τα έψω ψυχά μου και τελικά αυτή η φωτογράφηση καταλήγει σε σκουπίδια. Γιατί νιώθω ότι αυτό θα, θα προσβάλλει τον φωτογράφο ή κάτι άλλο γύρω. Ή δεν θα σε θα μου πει ο άλλος ξέρει τι δεν μου αρέσω. Ναι. Δεν μου αρέσει όχι γιατί εγώ φταίω, γιατί έχει γίνει αυτό. Έκανα σε έναν παίκτη από reality γυμνό και γυρνάει και μου λέει: Στο τέλο, ενώ ήταν σε όλη τη φωτογράφηση, ναι, και μέσα και έτσι και ού το μου λέει: με». Του λέω: Οκ, okay, λίγο. Μετά μου λέει: Όχι, όχι, πολύ. Του λέω: Μετά θα μου λένε ότι εγώ λαμπάω σε κάνω κορμάρα. Δεν είσαι κορμάρη. Μου λέει: Όχι, δεν μ' αρέσει. Άμα δεν με αδυνατήσαι, δεν μπορεί να σε λυπάμαι. Ήταν μοντέλο αυτό. Όχι όχι, 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 ήταν, όχι, ήταν, όχι. Όχι. Okay. ήταν απλό. Όταν παίζω με μοντέλα. Ε, θα είμαι από την αρχή ξεκάθαρη ότι είσαι μοντέλο, άρα πρέπει να είσαι ο μου, ότι σου πω να μπει μέσα, να γίνει δικό σου και δεν μπορείς μετά να μου πεις «Α, δεν μου αρέσει, δεν σε αφορά». Σωστό. Είσαι η κρεμάστρα μου, πληρώνεσαι γι' αυτό. Σωστό. Δηλαδή αυτό δεν είναι σαν τον ιερό, εσύ μοντέλο. Άμα θες να γίνει γνωστό, reality είναι άλλο θέμα. Άμα θες να γίνει μοντέλο, να... Πρέπει να ακολουθήσει. Ε, να μπει μέσα στο θέμα. Αυτό ακριβώ. Κλάψιμο, θα κλε. Ζούγκλα, θα γίνει η τίγρη. Ο ε, Οκεανό, θα γίνει το χθαπόδι μου. Τέλο. Άμα δεν σε αρέσει από την αρχή, το λέμε και δεν το κάνουμε. Δεν θα σε πιέσει καθόλου. Ναι. Δεν γίνεται να αρέσουμε και σε όλου του ή άλλου. Ποια είναι η τακτική σου για να, για να βγάλει ένα project. Πε ότι αύριο σκέφτεσαι να κάνει κάτι καινούριο. Τι θα πρώτο το χώρο, το μοντέλο, το, το, πρόσωπο, τα χρώματα. Mm, το, το πόσο σκληρό θέλω να είναι. Αλυσίδες, ταρκύλα ή το πόσο μετάξι χρυσαφένιο θέλω να είναι. Κάπως έτσι, υφή, υφή ή παύλα χρώμα. Το ναι. πάω. Γράφεις καθόλου, ετοιμάζεις καθόλου ε, mood, word, mood board. Όχι καλέ. Όχι. Στο μυαλό σου και αυτό που προσπαθείς. Στο μυαλό μου όλα και, στην τελική, ότι προκύψει. ό,τι προκύψει. Ό,τι προκύψει. Αυτό έχει να κάνει με το χώρο που έχεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα κάνεις στούντιο, ξέρεις ό, ακριβώς, ό, όχι, π, ό, όχι, πώς όχι, όχι, θα βγει. Όχι, όχι. Γιατί ήθελα στο στούντιο να χώσω ένα ελέφαντα, αλλά δεν έμπαινε. <laughs> <laughs> Ουπς. Δεν έμπαινε, οπότε την έντυσα με σταγκρί. και έκανε αυτή, ένα ελέφαντα. Mm. Αλλά εγώ ήθελα ελέφαντα. <laughs> Ποιο είναι το project που έχεις στο νου σου το οποίο δεν έχεις ε, κάνει ακόμα. Mm. Ένα που σκέφτεσαι από τότε που ξεκίνησες στον χώρο τη φωτογραφίας και λες για αυτό, γι' αυτό μπαίνω στη oh. φωτογραφία. Είναι... Θα είναι... σου <laughs> πω τι. έχω στοιχεία. Θέλω σίγουρα να γίνει σε νεκροταφείο αυτοκινήτων. Παλιά, okay. σκουριά, τέτοια θέλω σίγουρα να έχει άγρια, να φαίνονται άγρια σκυλιά. Okay. Και σε θέλω σε αντίθεση να γίνει πάρα πολύ κυριλέ, πάρα πολύ διαμάντια, πετράδια. Πω, πω, με τώρα. Ναι. Πάνω σε τι, πάνω, πάνω στα σκυλιά. Κολλί. Πάνω στα σκυλιά. Ναι. Το οποίο θα είναι άγρια, αλλά θα είναι πολύ, ξέρει, αυθεντικά κυριλέ. Τι ώρα. Οκ, okay, το έχω στο μυαλό μου. Θέλει budget. Αυτό όμω, τι θα αποτυπώνει, τι ακριβώ θε να δείξει μέσα από αυτό. Mm. Την έχω την εικόνα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώ Νομίζω που το ότι. Δεν το θέλω να δείξω κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ. Άμα μου έρχεσαι εμένα. Αν ήμουν μοντέλο, εγώ σε τι ήθελα να φωτογραφηθώ. Που δεν είμαι μοντέλο. Αλλά αν μένουν έτσι στη συμπεριφορά μου, κάτι τέτοιο με κόβω ότι είμαι σε ένα, μπορώ να γίνω και λέω σε ένα πολύ αγροπεριβάλλον περιβάλλον, να γίνω πολύ θηλυκό κυριλέ, όχι το ψεύτικο κυριλέ, τσάντα κούτσι και τέτοια. Βασί, ακόμα και με ένα τζινάκι, με ένα απλό άσπρο μπλουζάκι, μπορώ να γίνω πολύ κυρία. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσουν εμένα στις γυναίκες. Μες στην αγρία, ε, να είναι αντρόγινο, αλλά... Ε, κρύο, ξέρεις, άγριο, αλλά και πολύ κυριελέ. Θέλεις να δείξει την αντίθεση στην ουσία στους κυριούς mm. κόσμος και η απλότητα του ανθρώπου. Ναι. Και αυτό είναι στην ουσία, όχι? Ε, δεν ξέρω. Ε, δεν θέλω. Δεν ψάχνω το νόημα. Μιλάει, δεν ξέρω, μιλάει κάβλα μου. <laughs> αυτό θέλω. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το γυμνό. Θέλω να, να δείχνω ξεκάθαρα ρόγα. Και το Instagram ό,τι έχω να βάλω από ρόγα μου το κατεβάζει. Εν τω μεταξύ έχω ένα ταλέντο το οποίο μπορώ να δείχνω ξεκάθαρα μέλη του σώματο, αλλά ποτέ δεν θα το παίξει κάποιο με αυτό. Ε... Έχω. Λοιπόν, κάτσε να σου δείξω. Για δείξε. Ξέ... Έχω ένα animation το οποίο έκανα. Πού είναι. Έτσι εδώ. Αυτό είναι 3D. Ναι, τέτοιο. Εγώ και γενικότερα, όταν ήμουν φωτογράφο. Αλλά ένα δεν πράγμα... δείχνει κάτι, παρά μόνο κόλλο. Κόλλο που μένα ναι, κορδόνι και αυτό... πίσω. Το και πίσω... πάλι αυτό δεν μπόρεσα να το ανεβάσω. Mm. Το κατέβασαν. Το κατέβασαν. Και Facebook και Instagram. Τι και λε. Ναι. Θα τα ώστε... ανεβάσω εγώ. Μένα <χω> 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 δεν με τα ανεβάζει τι κόλλε, δεν ξέρω ακόμα. Εγώ ω φωτογράφο ήμουν εξειδικευμένο στο ρετουσάρισμα πόρων. Οπότε ξέρει, ε, πορτρέτα κυρίω. Δεν το έχω καθόλου αυτό. Ε, είναι. Και στην τελική επειδή δεν το είναι έχω. Είναι ένα ειδικό πράγμα. Επειδή δεν τρόπο. το έχω, είμαι λίγο χειροφιλή γιατί δεν έχω πόρου. Έχω, θα του δείξω. Ναι. Δεν του κρύβω. Έχω πόρου. Ναι. Δεν είναι κάτι κακό. Και κοιτάρει τι δεν έχω. Θα τη δείξω. Ναι. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη επεξεργασία που πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρει. Το δέρμα έχει εδώ πέρα του πόρου και ναι. είναι μετά το χρώμα του δέρματο που σε κάποια σημεία. Ναι, 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 ναι. Βγαίνει κάπω περίεργα. Οπότε ξέρει, αυτό θέλει. Μ' αρέσει. Ε... Το κρατάω. γι' αυτό και στο 3D πλέον προσπαθώ να κάνω δέρμα. είναι και δεν ωραία ξέρω τα να δέρματα. Είναι ωραίο αυτό. Αυτή τέτοια εφή μου αρέσει. Έχει δει, νομίζω. Ε, που έχει ανεβάσει δες εδώ ας πούμε, ναι. αυτό το, το project, το δέρμα. Οπότε η ιδέα εδώ ήταν ότι, ωραία, έχω κάνει ένα αληθινό χέρι, ξέρεις. Γιατί αυτό, άμα δεν ότι είναι 3D... Και το παίρνει για αληθινό. Ε, ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ελαττώματα στα νύχια, ας πούμε, στον τρόπο που αντανακράνει το φως, αλλά είναι 3D όλο. Και εδώ, ας πούμε, ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό δεν είναι ακριβώ ε, ναι, θα, 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 μπορούσε. Σαν. Τέναντα, ε, Ναι, κάτι τέτοιο. Και αυτό το project ήταν αυτό. Αληθινά Ωραία, μέρη. Με... Κάνα και με φλέβα. Έχω, έχω κάνει με φλέβε. Τώρα βέβαια. Ε, είναι πιο. Ναι, 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 ναι. Πιο περίεργα. Λέω ολοιπόψικα να σου δείξω. Και που λες, μπορεί να μην το κατεβάζει και το facebook, φωτοσο, το, το instagram. Αλλά δεν είναι. είναι Του αρέσει και στο κοινό. Δεν αρέσει. Ναι. Η γιατί Ρώκα. άνθρωποι, γιατί δεν ξέρει την ερώγα, Γιατί δεν παραδέχεστε ότι πάντα θέλετε να έχετε μια ρόγα στο στόμα σα. Γιατί. Εφόσον σα ξέρω. Είναι σαν να ζούμε στο ίδιο κόσμο πολύ ωραίο. Αυτό το έχω τυπώσει, το, το έχω εδώ, είναι το ίδιο. Αλλά τέλος πάντων, κατάλαβες, οπότε εμένα το αντικείμενο τι σε εγώ θα σου πω τι γίνεται. Γενικότερα, ε, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που με εμπνέει. Είμαι ένας generalist, δηλαδή μου αρέσει να, να μπαίνω σε όλα τα, τα αντικείμενα Mm -hmm. Και στο κομμάτι του 3D προσπαθώ να αποτυπώσω ό,τι μπορώ με ό,τι τρόπο έχω στη διάθεσή μου. Οπότε αυτό α πούμε αυτό το σχεδίασα σε VR. Μετάφραση. Το σχεδίασα με μία μάσκα okay. και χειριστήρια σε VR. Okay. Βάζει τη μάσκα και, βλέπεις βλέπει το χώρο. το, ε, το, 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 το χώρο. ξέρω. Μου είχαν έριξει κάπου το ένα ουρανοξύστη, κάπω έτσι. Αλλά απλά αυτό, δεν ξέρω ναι, ναι, ότι ναι. μπορεί να σχεδιάσει. Υπάρχει και εργαλεία για να σχεδιάσει. Και είσαι μέσα και σχεδιάζει. Έλα. Και έκανα αυτό, αυτό το project, α πούμε. Πολύ ωραία. Που είναι απλά. Α, το κύβο θέλω να μου δείξει. Το κύβο. Το α. κύβο που μου θυμίζει λίγο τυρί. Σκέψου, έκανα ένα κύβο και παίρνει. Ε, το πρόγραμμα. Φτιάχνει το κύβο που είναι πολύ απλό. Mm -hmm. Αλλά μετά πρέπει να φτιάξει ε, τι πετρούλε. Οπότε φτιάχνει μια, μια, πέτρα και, και την αφαιρεί στην ουσία από το κύβο. Και το κάνει αυτό παντού. Οπότε ήμουνα μέσα στο κύβο και προσπαθούσα να, να ανοίξω τρύπε. Μπορεί αντί για κύβο να είσαι μέσα και σε σεξουαλική ναι. ενέργεια. Πώ? Ναι, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ποιο πράγμα, ξαναπέστα. Το να αντί να φτιάξει κύβο με αυτά τη γυαλιά και με αυτά τα χειριστήρια. Μπορεί να είσαι ενεργό σε μια σεξουαλική ενέργεια. Δεν έχω δει ακόμα κάτι που να, που να δουλεύει πάνω σε αυτό το, το τομέα. Δεν να πόρν. γίνεται. Κοίταξε, σε κάποια φάση σίγουρα θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Όχι, γιατί μπορεί μπορείς να το κάνεις και να το αλλάξεις. Να είναι, δηλαδή να μπαίνει από κάτω, να μπαίνει, δεν δηλαδή, ξέρω, στα πλευρά. Και να το κάνεις, δεν ξέρω. <ΣΣ1> <ΣΣ2> <ΣΣ2> λίγο κινέζικο τρόμο. Υπάρχει πάντω εφαρμογή για VR και. Πιάσε το Mike και μίλα. Ναι, λέω, υπάρχει εφαρμογή. Δεν ξέρει τι πάει να πει να το βάλει στο στόμα. Αγαπή. Πάρε ναι. το μάκι και κράτα το εδώ μπροστά σου. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει εφαρμογή για Virtual Reality Ωραία, σε τέτοια Α, πράγματα. Κι όμω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν εφαρμογέ. Τώρα το τι εννοεί να σε μέσα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Περίμενε γιατί έχω πρόβλημα εδώ. <laughs> Εσύ το, κυμά... <laughs> το έχει δοκιμάσει. Κάποι... Όχι. Δεν το λέω από εμπειρία. Κάτι ξέρει. Δεν σου τα λέει όλα, είδες. Συγγνώμη, παίζεις με αυτά τα πράγματα και εμένα δεν μου έχει πει να παίξω. <laughs> Ό, αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. <laughs> Θα έπρεπε να έχω VR για, για αρχή, δηλαδή αυτή τη μάσκα που βλέπεις τα πράγματα μέσα ή σε μέσα κάπου. Αλλά ότι υπάρχουν εφαρμογές υπάρχουν. Κοιτάξτε, υπάρχει το, το 360 uh, porn που είναι βίντεο σφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Τα βάζε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκεί μέσα. Υπάρχουν και κάτι δονητές και oh. τέτοια πράγματα okay. τα οποία συνδέονται και για ζευγάρια εξ και τέτοια μπορεί ας πούμε ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται η εισαγωγή ή το πώς δονείται ο δονητής από τη μία μεριά ή το αυτό που βάζει ο άλλος το πράγμα του μέσα να έχει το, την αντίστοιχη αίσθηση. Καλά, αυτό θα το κόψουμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εκτός, εκτός θεματολογίας. Θα αλλάξουμε θέμα. Βασικά δεν είμαστε έξω από το θέμα, αλλά το το τώρα. Αυτό ας πούμε είναι μια από τις εικόνες που... Αυτό ξέρεις πόσοι το έχουν ξανανεβάσει. Κανεί ρίπο στο Instagram. Πάρα πολλά προφίλ. Είμαι, και έχω προφίλ είμαι που έχουν 5-6 εκατομμύρια followers και τα έχουν κάνει repost. Θε να συνεργαστούμε να μου φτιάξει τέτοιο background ή τέτοια φούστα. Σε τι ακριβώ. Ε, φτιάξω σε μια φωτογράφηση. Να έχει background. Αυτό το πράγμα. Κοίταξε, άμα μου βρει κάτι συγκεκριμένο. Mm -hmm. Να παίξουμε. Θα μπορέσω κάτι να. Θα το σκεφτώ βασικά. Παίξουμε. Να δω τι θα μπορούσε να, να ταιριάξει. Π.χ. σε αυτό με του ανθρώπου, θα μπορούσαμε να το έχουμε βάλει σαν φόντο από πίσω και να είναι μπροστά όντω ένα, ένα τέτοιο μοντέλο. Να κάθεται έτσι κουλά. Θα ήταν too much νομίζω. Θα μπορούσε όμω κάτι. Ναι. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι σε σένα. Είναι στο too much στο δικό μου. Οκ. Okay. πάντων και γι' αυτό ήθελα να ξαναμπω και στο, στο κομμάτι του δέρματος, στο κομμάτι του 3D. Οπότε ένα πράγμα το, το οποίο με είχε εμπνεύσει, ας πούμε, για αυτά τα κομμάτια του 3D, το ήταν επειδή ήμου, ήμουνα φωτογράφος και επειδή ήταν κάτι το οποίο μου είχε λείψει επειδή μου και ήθελα να, να, το, να το ξαναδημιουργήσω στο κομμάτι του 3D. Αλλά και γενικά, ναι, είμαι generalist. Δηλαδή, μου αρέσει να μπω σε όλα, όλα τα πράγματα. Αυτό, α πούμε, είναι μια σειρά με κάτι ρομπότ που κουνιούνται. Mm. Και έκανα μια σειρά. Να φτιάξεις ένα ρομπότ που μαγειρεύει <laughs> και που βάζει πλυντήριο. <laughs> Ή που τρέχει για σένα και εσύ χάνει σκυλά. Οκ. Okay, θα τα έχω στο <laughs> <laughs> Υπάρχουν άτομα... Γενικότερα α, άμα μπει στο κομμάτι του, του 3D βλέπεις τα πάντα μετά. Υπάρχει τα πάντα για ό,τι θέλεις. Και φέτος ξαναξε, ξεκίνησα αυτό το... Οπότε προσπαθώ να κάνω... Αυτό το ανέβασε πρόσφατα. Όχι. Το είχα δει όταν είχα ξαναέρθει. Ναι, αυτό το Αυτό είναι αγαπημένο μου. Αυτό είναι από όλα που φτιάξει, αυτό είναι έχεις φτιάξει το αγαπημένο μου. Mm. Γιατί έχω φοβερό θέμα με τι Σύριγκερ. Και όμω αυτό. Μ' αρέσει. Πολύ. Ναι, όχι. Το πρώτο νομίζω ήταν ωραίο. Και ήταν ωραίο comeback γιατί αυτή τη σειρά είναι καθημερινά σχέδια, έτσι λέγονται. Οπότε κάθε μέρα προσπαθώ να ανεβάσω ένα σχέδιο. Και βλέπεις εδώ πέρα, το μόνο που ανεβάζουν είναι η ημερομηνία και το όνομα του, του artwork. Αυτό το είναι προχθές, αυτό είναι το χθεσινό. Οπότε κατάλαβες, σε αυτά τα καθημερινά σχέδια δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο νου μου. Είμαι σε φάση ωραία. Τι θα Ούτε συγγράφεις. Σε αυτά γράφω. Βάζω μόνο η μηνομηνία και το έργο. Και βάζω κάποια tags μετά. Βάζετε tags, ναι. Αυτό δεν το έχω δει. Αυτό. Πρέπει Οπότε... να μάθω να κάνω tags. Καλά, εσύ γενικά πρέπει να μάθει να αναγράφει έστω και μια, μια φράση στο Instagram σου. Γεια σα. Δεν, δεν γίνεται αλλιώ. Ναι, πιστεύω ότι δεν θέλω. Νο? Γιατί θα κάτσω να δω να τη γράφω. Ε, μα εννοείται. Πρέπει στην εικόνα σου να δώσει τουλάχιστον ένα τίτλο, κάτι. Δεν μπορεί να τα αφήνει έτσι. Δώσε δικό τίτλο λοιπόν, στην να... φωτογραφία μου. Να. Διάλεξε μια φωτογραφία μου και δώσε τίτλο. Αυτό είναι ο θεμικό, ρε. Ναι. Πώ και συνεργαστήκατε με αυτόν, ναι. Α, είχα πάρει όλου του παίκτε του Big Brother. Όσου. Όλου. Ναι. Όσου μπόρεσα να βρω. Εσύ του έστειλε. Εγώ του έστειλα. Πρωτοβουλία δικιά μου. Δεν ρώτησε κανέναν. και <laughs> πολύ καλά έκανε. Ναι, στην αρχή μου να μπα που κλείτε, θα μου πει παραγωγή ή όχι. Και... ή θα θέλουν λεφτά. Και εγώ λεφτά. Ναι, ναι, δεν. Ναι. Αλλά τελικά του άρεσα. Λοιπόν, δεν, δεν μπορώ να βάλω τίτλο Ήδη, σε κανένα. Όχι. Γιατί, εγώ έχω ονομάσει χιλιάδε έργα δικά μου που έχω κάνει αυτά τα χρόνια. Yeah, αλλά μπορεί, άλλο ένα. Με τα ονόματα δεν το έχω καθόλου. Το δεν πρώτο που. σκέφτεσαι. Άντε γεια. Τίτλο. Άντε γεια. Οκ. Εσύ όμω θα, θα μπορούσε να, να γράψει κάτι. Γιατί <laughs> δεν υπάρχει τίποτα, Εσύ. Είναι δυνατόν. <laughs> Αυτή α πούμε ποια είναι. Αυτή είναι η Σοφία η από το εντάξει. Big Brother. Καλά. Αυτό το MGR. Ε, είναι τα άτομα που τα βάψαν. Ναι. Ε, ήταν η πρώτη φωτογράφηση με αυτά τα παιδιά, πολύ ταλαντούχα, το οποίο μου είπαν θέλουμε να συνεργαστούμε, κάνουμε μακιγιά και make-up και νομίζω ότι μα χρειάζεται. Και του είπα ναι. Mm. Σα χρειάζομαι, δεν μπορώ να τα κάνω πια όλα εγώ. Δεν μπορώ. Α, έκανε και το make-up. Ναι, και όλα. Όλα τα έκανα εγώ. Και το μεταξύ εγώ δεν βάφομαι. Ε, λίγο. Αυτό μάλλον κραγιόν είναι. Και το βάζει στα μάτια. <laughs> έχω μια φωτογράφηση. Μάλλον δεν την έχω ανεβάσει. Που του έχω βάλει κραγιόν στα μάτια. και ωραία. Ποια είναι τα επόμενα project τώρα που ετοιμάζει. Για φέτος, βασικά, ποιο είναι το, το πλάνο σου. Πώ ε, το έχει στο νου σου να, να εξελιχθεί σε αυτό το τομέα. Τώρα θέλω να πάω χωρίς πολλή πληροφορία ε, με παίκτες του Big, Two, Big Brother, ναι, του GNTM και να μου βγάλουν ό,τι δεν έβγαλαν σε αυτή την παραγωγή. Ένα δικό τους αυτό, ένα δικό τους σκεπτικό, ένα δικό τους όραμα και εγώ να μπορέσω να το φωτογραφίσω και να το καταλάβουν αυτοί που θα το δούνε. Πες λίγο έτσι. Επίση θέλω όταν τελειώσει κι αυτό να ασχοληθώ με πιο μεγάλα πρόσωπα, όπω. Δεν ξέρω. Σε ηλικία εννοείς, ε, πιο μεγάλα πρόσωπα. Ναι, και πιο εξακουστά, Π.χ. ηλίση ψηνάκι Δεν μου άρεσε να το φωτογραφήσω αυτό. Και να το κάνω έτσι που δεν θα τον έχει φωτογραφήσει ποτέ κανένα άλλο. Π.χ. να τρώει μαργαρίτε. Να τον τρώει με ένα γελάδα, δεν ξέρω. Σε χρώματα γελάδε. Όχι χοντρό. Και με μια κουρτίνα, ξέρει όπω είναι, και να τρώει μαργαρίτες. Και να τρώγουν εδώ πέρα μαργαρίτε. Δεν ξέρω, και σου τώρα μου έρθει αυτό. Ωραία, να τη μιλήσω. Ναι. Θέλω να, να αναδειχτώ τώρα. Πιο πολύ. Μέσα από τα άλλα άτομα. Mm -hmm. Mm -hmm. Έτσι το πάω. Έτσι το πάω. Πήρω την παροιμία που λέγεται. Όποιο ανακατεύεται με τα πίτουρα, τα τρώνε κότε. Να γίνω πίτρο, να με φάνει κότε. Και άμα του έστενε μήνυμα, θα, θα σου απαντούσε, Γιατί φαντάζομαι ότι. Έχω στείλει ήδη. που, που του στέλνουν για φωτογραφίε. Έχω οπότε... στείλει. Όχι στον πινάκι. Ε, Όπω είπα στη Σοφία μου, Τίδο. Ε, ήταν μέσα κορονοϊού. Θέλω να δε... δώσω λίγο χρόνο να κάνω κι εγώ πιο πολλά project και άλλα. Γενικά, εξελίσσομαι όσο μπορώ πιστεύω ότι έχω ακόμα πολύ. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι έχεις, που σε ξεχωρίζει από άλλους. Βλέπω πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν. Ναι, θα συμφωνήσω και σε αυτό. Η Σοφία, άμα πας στο προφίλ της να μα είναι τώρα μια τραγουδίστρια, πολύ σεξ εξηγόμενα, όλα με φορεματάκια, με... Είναι εγκόμενα. Εγώ ήθελα να τη κάνω ένα απλό, με σακάκι, oversize mm. που να στέκεται καθόλου. Να είναι απλά έτσι να κάθεται. Ναι. Yeah. Όπω αυτό με τον Ζακ και τον Γρηγόρη, του άλλου παίκτε από τον Big Brother. Πολλοί θα τον ονόμαζαν ότι είναι λίγο ομοφυλόφιλο. Yeah. Αλλά εγώ βλέπω δύο πεντάχρονα. Το οποίο μαλακίζονται. Και πιστεύω ότι αυτό δεν θα το κατάφερνε άλλο στο Θέλω να κάνω έτσι να, να, να ρισκάρω. Εδώ πέρα του ανακάτεψα όλους. GNTM, big brother. Το unicorn έπαιξε πηγή με το όνομά του. Γιατί είναι ο θέμη, ήθελα να βάλω unicorn το κέρατο, αλλά ήθελα να το κάνω και αυτό που δεν είναι, brutal άντρε. Οπότε το έβαλα μου οικάνα. Και το έβαλα και στρατιωτικά okay. ρούχα, yeah. γιατί ήταν ένα μέρο τη εκπομπή που έπρεπε να κάνουν του φαντάρου. Και αυτό αντέδρασε έτσι έντονα. Και του λέω: Θα θα βάλω. Και θα το υποστηρίξει μια χαρά. Και το make-up το έκανε ο ίδιο. Ο ίδιο. Του λέω: Αυτό το θα παίξει εσύ. Ε, καλά, ναι, νομίζω ότι. Καλά. Εφόσον αυτό είναι το, το δικό σου. Ναι, ναι. Ε, τι να σου πω εγώ. Ωραίο. Έχει γενικά ναι, κάτι αυτό το ιδιαίτερο που το οποίο προσπαθείς να δείξεις και εσύ στον τρόπο που τραβάς τις εικόνες σου. Ας πούμε αυτό για να γίνει, απλά έπαιζαν αυτοί έτσι, δεν στήθηκαν έτσι ακριβώς. Αχ, αυτό ήταν το πρόβλημά μου αυτούς τους δύο. Πολύ ποζέρια. <laughs> Παιδιά, δεν είστε μοντέλα. <laughs> και δεν θα γίνεται και ποτέ. Και απλώ τράβηξε το κλικ, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή που σου. έλεγα, ρε παιδάκι μου, φωνάξτε. <laughs> Βγάλε εξ... οργή. Θέλω να βρω έκφραση. Οργή ότι πολεμά με το κολοπέδι που έχει δίπλα σου. Η αντίδρασή σου. Α... <laughs> 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 Είναι δύσκολο αυτό. Εγώ τα πρώτα μου μοντέλα που είχα ήταν όποτε φωτογράφιζα καινούριο look, καινούριο πρόσωπο μάλλον που ήταν να μπει σε πρακτορείο, που ήθελε να μπει σε πρακτορείο. Ε, στο στούντιο και του έλεγα: Ωραία, απλά χόρεψε. Ναι. Ή κάτι να κάνει. Γιατί τι έβλεπα και ήταν όλε τεντωμένε full. Και, και λε, δεν τέλειο, γίνεται. Ε, και στο τέλο και εγώ έτσι. Έλα, πάμε μαζί. Ναι, <laughs> και, <laughs> εγώ, <αρχίζουμε>. κι εγώ. <laughs> Μπαίνω πολύ στο ρόλο. λέω φώναξε. Ρε, θα σου χωρίσει φαλιά. Φώναξε. Φώναξε, όχι έτσι. Φώναξε, όχι. Θέλω να μου φωνάξει. <laughs> φώναξε, <laughs> ρε. Αλλά να και πολλέ φορέ έκανα εγώ την πόζα που ήθελα και, εγώ. και προσπαθούσαν και αυτοί να κάνουν το ίδιο. Ε, γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Ναι. Σήκωσε το χέρι, όχι. Αυτό είναι έτσι, ωραίο. Όχι. Αυτό είναι ναι. ωραίο. Γιατί έτσι κάνει και εσύ κινησιολογία και, και ναι. μπορεί να μιλήσει με το μοντέλο που έχει απέναντί σου, είτε ξέρει είτε δεν ξέρει, και να τον βάλει σε πόσε που εσύ ξέρει, που ναι. σου αρέσουν εσένα. Ενώ είσαι ένα πολύ εμπειρογνωμό μοντέλο, θα σου στηθεί μόνο του καλά, αλλά μπορεί να μείνει εσύ. Να, μην, να Το στήσιμο του να μην ταιριάζει με το το δικό σου ύφο. Αυτό το πράγμα που μπορούμε να στήσουμε πόζε, αλλά εμεί τίποτα. Α, oh, Εγώ δεν μπορώ να στηθώ. Εμένα το λε. Εγώ δεν βγάζω φωτογραφίε. Εγώ λέω κοιτά, θα με βγάλει βίντεο. Έχω. Θα με βγάλει βίντεο και πάρα θα κάνω και ό,τι μου αρέσει εμένα στο βίντεο, θα κάνω screenshot. Αν δει το προφίλ μου, ε, είναι όλα κακή ποιότητα. Γιατί είναι βίντεο από το παλιό iPhone και το κάνω screenshot. Ναι ρε, όποτε μου λένε να βγούμε φωτογραφία, εμείς να το το κασικό το γιο. Το άλλο το χάλι είναι το ότι εγώ όταν βγάζω φωτογραφία, το ένα μου φρύδι πάει στο Θεό. Ναι. Έχεις και το μαλλί όμως που κρύβει το άλλο, οπότε δεν φαίνεται. Έχω ωραίο πρόσωπο. Έχεις ωραίο πρόσωπο, ναι. Και δεν βάζει καθολου καθόλου make-up, έτσι, ελάχιστο βάζει. Δεν βάζω, όχι. Δεν βάζει. Μπράβο. Με ενοχλεί. Νιώθω ότι έχω. Ε, Α πούμε να κάνω και πεινάω κιόλα. Νιώθω ότι έχω αλεύρι. Στο, στο ε, πρόσωπο. Καλά, εντάξει, μου. άμα βάφησε κι εσύ, σαν. Όχι, με έχουν βάψει πολλέ φορέ. Ε, γιατί θεωρούν ότι χαταριστικά μου είναι ωραίο για να δέξει κάποιο προϊόν. Και με λέγω. Τελειώσαμε, μπορώ να ξεβαστώ, Να ξεβαστώ μπορώ. Με ενοχλεί. ξύνομαι. Ούτω ή άλλω συχαίνομαι το να είμαι βαμένη, να πάω να αγκαλιάσω κάποιον με λευκή μπλουζ όπω είσαι τώρα, και ξέρει να, να βγει η μούρη μου από μας πάνω σου. Με λίγο shit. Ναι. Ή και το άλλο που λέω πάρα πολλέ κοπέλες Δηλαδή είσαι εσύ τώρα φτιαγμένη, μου έχει βάλει extension, μου έχει το ανήσυχο το, 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 το χυλάκι, μου έχει βάλει βλεφαρίδα. Κάνει σεξ με κάποιον. Ξεσκίζεσαι. Την επόμενη μέρα το πρωί που θα σηκωθεί, ξέρει πώ θα είσαι. Εξετά τι make-up βάζει. Όχι, 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 όχι. Και Όπως και να είσαι, η βλεφαρίδα τρατάνε. θα σου έχει φύγει, το φρύ θα σου έχει ξεβάψει, το κραγιόν από την πίπα θα σου έχει πάει έτσι. <laughs> όχι, φίλε. <laughs> δεν βάφες τι γκόμενες. Άτε, κάνε ένα κραγιονάκι. Και αυτό που να βγαίνει εύκολα, ξέρεις, άμα δεν το βγάζει μία. Ναι. Ε, για μένα, μάσκαρα. Εγώ, π.χ. Επειδή έχω μεγάλα φρύδια, ε, έχω κενά στα φρύδια μου ανάμεσα. Οπότε με ένα μολυβάκι κάνω το θα... κάνεις, Σωστά. Okay. Δεν είμαι ότι. Α, δεν βάψει γιατί δεν είναι σωστό. Όχι, Μα θέλει, αν έχει γινε να βάψει. δύο-τρία πράγματα. Αλλά μη μου αλλάζει. Μην μου γίνει άλλο άνθρωπο. Με λίγο φιλέ. Mm. <laughs> όχι. Γενικότερα, όταν φωτογραφεί κάποιον, τι make-up θέλει να έχουν. Δεν θέλω. Θέλω να βλέπω τον πόρο που πει πριν. Το χρώμα του δέρματο. Και το δέχονται αυτό. Ναι. Μου λέει. Είναι, θα φαίνεται κάτι. Και... Τη λέω Photoshop. Δεν με εγώ δεν ξέρω Photoshop. Ναι. Παρένθεση. Photoshop, Photoshop. Photoshop. Όλα στο Photoshop. <laughs> Για, γιατί είναι, είναι πολλέ που μπορεί και να μην το δε, δεχτούν αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει. Άμα θε, άμα δεν θε. Δεν, δεν κάνουμε. Δεν σε πληρώνω, δεν με πληρώνει. Άμα υπάρχει πληρωμή, τότε το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Ναι πριν πάρω χρήματα. Ετοιμάζει τώρα, θέλει να κάνει καινούργια project γενικότερα. Τι άλλα έχει στο νου σου, mm. Τι άλλο θα ήθελε να κάνει φέτο, ρε παιδί μου, Το 21. Πώ το βλέπει να κινηθεί για σένα γενικότερα η όλη φάση, 21. Θέλω να πειραματιστώ όσο δεν πάει, να βρω την ταυτότητά μου. Που νομίζω ότι την έχω βρει, αλλά να την ψάξω ακόμα και τα τελευταία λεπτομέρειο που μου ταιριάζει. Ναι, η ταυτότητά σου είναι αυτό. Να, να, να βγάλει. Ε, Αν και άμα δει πάνω κάτω, το καταλαβαίνει ότι είναι όλα χωρί πολλά-πολλά περιέργειε, φιγούρε, ναι, ναι, εκφράσει. Ναι. Νομίζω ότι ταυτότητα δημιουργείται, δεν την επιλέγει. Απλά πιστεύω ότι άμα ψάξω κι άλλο, μπορεί κάτι να μου βγει που να μην το έχω σκεφτεί. Να ψάξει άλλο σε στο σε project. Προ, προς τα που όμως. Π.χ. θέλω τώρα να αρχίσω να κάνω λίγο body painting. Να πάρω τώρα, θέλω να πάρω συγκεκριμένα δύο φίλες μου που είναι πολύ plus size. Πολύ mm. plus size. Ah, και, να πει πει και να τις κάνω από πάνω μέχρι κάτω χρυσό. Και να τι κάνω αγάλματα. Καριάτιδα, yeah. δεν ξέρω. Πότε έχεις αυτό το project και... Ε, αυτό, ψάχνουμε. Αυτό ό,τι προκύψει, ό,τι μου αρέσει. 22 χρονών είμαι ακόμα. Είσαι ακόμα. Μικρή, είμαι 22, 22, ναι. 22 χρονών. Εν τω μεταξύ, κάνω τα πάντα, αλλά στόχο μου, τελικό μου στόχο για το ίδιο, 2021, αν με ρωτά, είναι επιτέλου να βγάλω λεφτά. Σωστά. Γιατί με αυτό εγώ θέλω να ζήσω. Καλά τα κάνω όλα εδώ, καλά έχω και τη βοήθειά μου, καλά προμοτάρω και τον εαυτό μου. Θέλω πια να αρχίσω να βγάζω λεφτά. Να βγάλω, α πούμε, το πρώτο πενιντάριο και να το πω αυτό θα το πετάξω σε μια μπουκάλα ουίσκι. δεν πίνω καν ουίσκι. Από ό,τι αυτό το αγόρασα εγώ, χωρίς τον μπαμπά μου, τη μαμά μου. Ε, ναι, σου εύχομαι και εγώ να, να γίνει αυτό φέτο. Εσύ τώρα ανοίγει το δικό σου τούλιο, έτσι. Ανοίγω ετοιμάς... το δικό μου, πληρώνω 260 ευρώ το μήνα. Προς τα πού θα βρίσκεται αυτό. Είναι ζωγράφου, παιδιά. Είναι ζωγράφου, δεν θυμάμαι να δω, δω, δω ούτε νούμερο. Γιατί δεν έχω δουλέψει καλά. Εντάξει, τότε. δεν χρειάζεται να λε ακριβώ <σχει> τη διεύθυνση. Δεν το γράφω. Απλώ αυτό. Οπότε όσοι. Ω βρίσκεστε... θέλετε, στείλτε, τηλεφωνήστε. <σχει> όχι, πριν. Τηλεφωνήστε στο <σχει> Instagram. Στείλτε στο Instagram. Φλό. Σελήνη.κατόπαμπα. Εγώ θα σου πω καλή τύχη γενικότερα στα project σου. Γιατί εντάξει, εγώ σε γνωρίζω λίγο παραπάνω από το του άλλου που θα σε δουν τώρα για πρώτη φορά. Μου έχει ρίξει εσύ ή αντε αντεγαμίσω. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι με λένε να αντεγαμίσω. <laughs> ε, ε, ε. Σε μένα με λένε. Εγώ σου το λέω αυτό γιατί πρέπει να αρχίσει να, να γράφει. <laughs> γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Θα <laughs> 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 νομίζουν οι άλλοι ότι απλά θα ξανανεβάζει από, από άλλο account. Τέλειο. Όχι, παιδιά, δικά μου είναι. Αυτό. Τι να γράφω, ρε φίλε, τώρα εκεί πέρα. Πε μα ότι έχουμε την Didi. Τι να γράψω. Diamond in the string. <laughs> Βάλε το όνομα του project. Κοίτα. αυτό ακριβώ. ωραία. Αυτό είναι μια χαρά. Είναι πολύ ωραία. Κοίτα, ρητίδα λακρέμ. Λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ σε περιμένω ξανά σε κανένα τρίμηνο, mm. να ξέρει. Να έχω δυνατήσει. Όχι, <laughs> να έχει ανεβάσει και άλλα πράγματα. Εννοείται. Να έχει ξεκινήσει και το, και το στούντιο. Αχ, μακάρι να γίνει η ανάρξη εργασία που να γίνουμε. <laughs> και αυτό. Σελένη. Σελένη. Σελήνη. Σε, σε λένε αμάν πια. Σε λένε. Το μεταξύ του Instagram σου το έχει σελίνη. Σε λένε το έχω. Tag me or die, Σελένα. Οκ. Σε λένε. Χάρηκα που σε είχα. Και χάρηκα που σε είδα. Θα τα